Ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ δυσκολία να μιλήσει για τα προβλήματα υγείας της, είχε περάσει από αρκετές περιπέτειες και είχε ένα έμφυτο θάρρος και μία ειλικρίνεια και έναν αυθορμητισμό. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό ήταν μπροστά από την εποχή της. Χαίρομαι που τώρα πια μπορούμε να μιλάμε πολύ ανοιχτά για τα ζητήματα αυτά, με αποτέλεσμα αυτές οι ιστορίες να επηρεάζουν και τη δικιά μας αντίληψη για το πώς ασκούμε δημόσια πολιτική. Και πριν τον COVID, είχαμε δώσει μια μεγάλη έμφαση σε πολιτικές πρόληψεις, πολιτικές δημόσιας υγείας, πώς θα προλαμβάνουμε το κακό πριν αυτό φτάσει σε ένα σημείο που η παρέμβαση ιατρική να γίνεται πιο δύσκολη ή ενίοτε να μην μπορεί καν να έχει τα θεμητά αποτελέσματα. Και η πρόληψη βέβαια ξεκινάει από κάποιους βασικούς κανόνες καλής ζωής, στους οποίους επιμένω πάρα πολύ. Στον βασικό πεντάλογο, δεν καπνίζουμε, πίνουμε με μέτρο, αθλούμαστε, προσέχουμε τι τρώμε, προσέχουμε το βάρος μας, που επηρεάζει βέβαια και τον καρκίνο σε όλες τις εκφάνσεις και βέβαια ειδικά για την περίπτωση του καρκίνου του μαστού, η σημασία στον προληπτικό έλεγχο, είτε είναι ο ατομικός έλεγχος, και γι' αυτό θέλω να μιλήσω περισσότερο, να ακούσω τις δικές σας εμπειρίες, πώς εσείς αντιληφθήκατε την ασθένεια πάνω σας, και βέβαια τις συχνές μαστογραφίες. Και εμείς είμαστε σε θέση πια να ανακοινώσουμε ένα πρόγραμμα μαστογραφιών αναδιετία που θα ξεκινήσει από γυναίκες στην ηλικία των 49-50 ετών, όσες γυναίκες δεν έχουν περάσει από, δεν έχουν διαγνωστεί ή δεν έχουν πρόσφατη μαστογραφία. Και θεωρώ ότι αυτό αφορά ειδικά μια κατηγορία γυναικών που θεωρούν ότι μάλλον αυτό δεν τους αφορά. Γιατί νομίζω οι νεότερες γυναίκες είναι ίσως πιο ευαισθητοποιημένες. Αλλά ευνηδιάζομαι πάντα, επειδή δεν έχω δυσκολία να κάνω τέτοιες συζητήσεις, όταν συναντώ γυναίκες που για τις οποίες είναι ξένο, ότι δεν το φοβούνται, ότι δεν θέλουν καθόλου να το κάνουν. Οπότε μέσα από μια αρκετά απλή διαδικασία, συνεργαζόμενη με τον ιατρικό τομέα, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα, σε αυτήν την ηλικία, να κάνει μαστογραφία και μετά να μπορεί να κάνει κάθε 2 χρόνια. Και αυτό έχει μετά μια μεγάλη σημασία, ότι θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε να χτίζουμε και ψηφιακά αυτό που λέμε ιατρικό φάκελο ασθενούς, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε ακτινολογικά αυτή την πορεία και να μπορεί να έχει και ο γιατρός εικόνα σε βάθος χρόνου. Αλλά είπα ήδη πολλά εισαγωγικά, συγγνώμη, δεν ήθελα να μονοπολίσω τη συζήτηση, απλά ήθελα να βάλω λίγο το πλαίσιο. Οπότε, από πού να ξεκινήσουμε, από την γιατρό, θα ξεκινήσουμε από την γιατρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη συγκίνηση, γιατί είμαι ανάμεσα σε αρκετές ασθενείς μου.
το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εκτός από τις ασθενείς μου και σε πολλές φίλες, γιατί με πολλές από τις κυρίες έχουμε συνεργαστεί σε διάφορες δράσεις μέσα στα χρόνια. Εγώ θα πω τα πιο λίγα, θα πω μόνο ότι νομίζω ότι το σημερινό μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε όλες μας είναι ότι ο καρκίνος του μαστού, όπως ο καρκίνος γενικά, αλλά ο καρκίνος του μαστού περισσότερο, είναι μία νόσος όπως όλες οι άλλες. Δεν είναι η επάρατη, δεν είναι η νόσος που φοβόμαστε να ακουμπήσουμε και είναι μία νόσος που μπορεί να προληφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είπατε, και έχουμε εδώ παραδείγματα εμπνεύσεις ανθρώπων να μας μιλήσουν για την πρόληψη. Μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα και έχει τεράστια σημασία αυτό που είπατε για τον προληπτικό έλεγχο. Στην Ελλάδα έχουμε η ασφάλιση, η εθνική ασφάλιση καλύπτει, ο ΕΟΠΗ καλύπτει τις μαστογραφίες. Προτιμάμε αλλά να πείσουμε τον κόσμο, να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο να πείσουμε τον κόσμο να τις κάνει. Αλλά δεν έχουμε οργανωμένο πληθυσμιακό έλεγχο. Δυστυχώς, όπως έχουν όλα τα περισσότερα κράτη του κόσμου, και εδώ θα πω μόνο έτσι, είπα να μην πω σήμερα νούμερα, αλλά συνήθως οι γιατροί λένε για κάποιο νούμερο. Έτσι. Η μαστογραφία μειώνει κατά 20% το κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού. Αν όμως γίνει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, μπορεί αυτό το 20 να γίνει 40. Άρα ο προληπτικός έλεγχος σε οργανωμένο πλαίσιο, όπως είπατε, εντάξει, οι κατευθυντήριες οδηγίες μιλάνε για ετήσια μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα η μαστογραφία κάθε 2 έτη. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ σημαντικό, μείωση κατά 40% του κινδύνου θανάτου. Είναι τρομερό. Έχετε εικόνα σήμερα, εάν κάνουμε, που νομίζω ότι θα ήταν και πολύ εύκολο να το μάθουμε και μπορούμε να το μάθουμε, αλλά εσείς θα το ξέρετε. Αν πάρουμε τυχαίο δείγμα πληθυσμού γυναικών 45 ετών, 50 ετών, τι ποσοστό δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία? Δηλαδή από την εμπειρία σας, από την κλινική εικόνα που έχετε. Είναι μεγάλο. Είναι σχεδόν 1 στις 3. Που δεν έχει κάνει ποτέ. Βέβαια, που δεν έχει κάνει ποτέ. Το ποσοστό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν πούμε ότι κάποια κάνει στα 35 της, γιατί οι γυναικολόγοι τώρα οι περισσότεροι πριν την εγκυμοσύνη συστήνουν μια μαστογραφία και υπάρχουν πολλές γυναίκες που θα κάνουν μια μαστογραφία σαν βάση στα 35 και μετά θα το ξεχάσουν και δεν θα ξανακάνουν ποτέ. Θα πούνε ησύχασα. Από την άλλη είναι τεράστιο το ποσοστό των γυναικών που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που διαγνώσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μαστογραφία σώζει ζωές. Περισσότερες διαγνώσεις είναι από μαστογραφία ή από ψηλάφιση? Από μαστογραφία. Μαστογραφία. Είναι πριν δείξει. Πριν, ναι. Όταν πια το ψηλαφάς είναι σε αρκετά προχωρημένο, δηλαδή είναι σε ένα στάδιο 2 συνήθως. Η μαστογραφία μπορεί να το πιάσει τον όγκο σε πολύ πολύ πρώιμα στάδια. Φανταστείτε όταν είναι μικρότερο του 1 λεπτού συνήθως λέμε. Έχετε κάτι ωραίες στο άλμα ζωής παραστάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν πιάσουμε σε στάδιο 1, που είναι και περισσότερες διαγνώσεις σήμερα, η πενταετής επιβίωση, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς η μακρόχρονη επιβίωση ορολόγοι, αγγίζει, ξεπερνάει το 95%, αγγίζει το 99%. Ναι. Δηλαδή, σχεδόν όλες γίνονται καλά. Και η στάνταρ θεραπεία στο στάδιο 1 είναι χειρουργική. Όχι με μαστεκτομή, φαντάζομαι, στο στάδιο 1. Όχι, μαστεκτομές δεν κάνουμε πια. Ναι. Έτσι, παρά μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο τεχνικά, ναι, ή προφυλακτικές μαστεκτομές. Ναι. Θα έρθω μετά στη γονιδιακή προδιάθεση, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Άρα πια είναι σχετικά απλή επέμβαση, χωρίς τη συνέχεια, χωρίς ακτίνες, μετά στο στάδιο 1. Αν είναι σε στάδια, συνήθως γίνεται ογκιοκτομή και ακτινοθεραπεία. Και ακτινοθεραπεία. Και οι γυναίκες θα πάρουν μετά μια ορμονική θεραπεία. Ναι. Αναλόγως με τους παράγοντες κινδύνου. Αρκετές θα χρειαστούν χημειοθεραπεία ακόμα. Έτσι. Είναι πολλές οι γυναίκες που χρειάζονται ακόμα χημειοθεραπεία, γιατί τώρα ξέρουμε ότι είναι η βιολογία που μετράει. Ξέρουμε πολύ περισσότερα πια για τον καρκίνο. Νομίζω, εγώ ήθελα αυτά να τονίσω και νομίζω ότι σήμερα θα ακούσουμε ιστορίες γυναικών που θα μας βάλουν πολλά μηνύματα στο τραπέζι και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι κάνετε αυτή τη συζήτηση βιωματικά, γιατί θα ακούσετε πολύ πολύ. Ωραία. Ποια θέλει να ξεκινήσει? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και για το ότι μας δίνετε το χρόνο σας να έχουμε και εμείς τη φωνή μας.
καθώς να ευχαριστήσω και την γιατρό μου, την κυρία Λινάρδου, που με κάλεσε, γιατί εγώ είμαι ασθενής, δεν έχω έρθει, δεν εκπροσωπώ κάποιον φορέα άλλο. Η δική μου η περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, και λοιποί, είναι ιδιαίτερα, αναφερθήκατε προηγουμένως στο γονιδιακό έλεγχο και στη γονιδιακή προδιάθεση και αφορά ακριβώς αυτό. Στην οικογένειά μου, η οικογένειά μου ήταν η μητέρα μου, ο πατέρας μου φυσικά, και τρεις αδελφές. Εγώ είμαι μεσαία. Η μητέρα μου αρρώστησε στα 54 και έφυγε από τη ζωή στα 55, από καρκίνο του μαστού, η οποία όμως είχε κάνει ήδη μετάσταση στον εγκέφαλο και αυτό έγινε πριν από 25 χρόνια. Όπου οι γυναίκες δεν κάνανε προρρύψεις κτλ. Στη συνέχεια, στα 38, θα αρρωστήσω εγώ από καρκίνο του μαστού, όπου θα κάνω δεξιά μαστεκτομή, έχει μειοθεραπείες κτλ. Και θα ζήσω ελεύθερη, χωρίς νόσο, γύρω στα 10 χρόνια. Εν τω μεταξύ, στη δεκαετία, αρρωσταίνει η μεγάλη μου αδελφή, στην οποία εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού με έναν παράδοξο τρόπο, ιατρικά. Δηλαδή, πρώτα εμφάνισε το παρανεοπλασματικό σύνδρομο, όπου έμεινε κατακεκλημένη μέσα σε μία εβδομάδα και ο καρκίνος του μαστού δεν ανιχνευότανε με κανένα μέσο της τεχνολογίας, ούτε με PET scan, ούτε με τίποτα, ανιχνεύτηκε ένα χρόνο μετά. Φυσικά, η αδελφή μου κατέληξε μετά από 4 χρόνια, που ήταν κατακεκλημένη, όπου είχε πάρει ποσοστό αναπηρίας 90%, ας πούμε. Και εκεί είναι ένα θέμα, πώς ενώ είχε ποσοστό αναπηρίας 50%, 90%, δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει επίδομα παραπληγικού, τετραπληγικού ή κάτι, ενώ είχαμε οικογενές ιστορικό, δεν είχαμε πρόσβαση σε γονιδιακό έλεγχο δημόσιο, δηλαδή κάναμε τα μπέρκα 1, μπέρκα 2 ιδιωτικά, σε ιδιωτικές εταιρείες, όπου είναι πανάκριβα. Δεν είχαμε πρόσβαση σε τίποτα όσον αφορά το κράτος πρόνοιας. Όλο το βάρος λοιπόν της αδελφής μου και της περίεργης κατάστασης μετακυλήθηκε αναγκαστικά σε εμάς, οι οποίοι και εμείς όμως ήμασταν πληγέντες από την νόσο. Ένα χρόνο μετά από αυτό, επλήγηκε και δεύτερη φορά στον αριστερό μαστό, όπου αυτή τη φορά έκανα αγκεκτομή, και εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, της κρίσης που είχε μεσολαβήσει κτλ., αναγκάστηκα να πάω σε δημόσιο νοσοκομείο. Οφ, εκεί δεν είχα την... Δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως δεν αισθανόμουν ότι ήμουν σε χέρια που μπορώ να τους έχω εμπιστοσύνη. Δεν μιλάω για τις υποδομές. Λέτε ιατρικά, δημόσια ιατρικά. Για δημόσιο, πήγα στο δημόσιο. Όχι, αλλά λέτε ότι η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν σας ενέχουν εμπιστοσύνη. Και οι γιατροί. Ναι, το ιατρικό όπως. Και θα σας πω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Πέραν από τις υποδομές που είναι πολύ γνωστά αυτά για όλες τις γυναίκες, που δεν θέλω να αναφερθώ, είναι γνωστά. Όταν είδα λοιπόν ότι ξαναρρώστησα, άρχισα. Επειδή εντάξει, και εμείς έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία πλέον, άρχισα να αναζητώ και να σκέφτομαι ότι δεν μπορεί να έχουμε τόσα περιστατικά στην οικογένεια. Παρότι είχε βγει αρνητικό το πρώτο τεστ, το γονιδιακό, το μπέρκα 1, μπέρκα 2, θα πρέπει κάτι να γίνεται. Κάποιο γονίδιο μας δημιουργεί αυτό το οικογενές νόσο, την οικογενή νόσο. Οπότε απευθύνθηκα εγώ στους οικολόγους του δημοσίου εκεί πέρα, δεν θέλω να αναφερθώ, δεν έχει και σημασία, και μου είπαν ότι δεν χρειάζεται, ότι ήταν να κάνεις το έκανες κτλ. Πλην όμως, εγώ ήθελα από μόνη μου να το ψάξω, έτσι απευθύνθηκα και ήμουν πολύ τυχερή στην κυρία Λινάρδου, μου έδειξε, με πληροφόρησε για κάτι καινούργιο που υπάρχει, για το check-to. Έκανα λοιπόν τον έλεγχο του check-to, δεν το είχα ακούσει ποτέ, και βρήκε θετικό. Άρα λοιπόν βρήκαμε, την οποία πάντα τον πληρώσαμε ιδιωτικά τον έλεγχο αυτό.
Άρα λοιπόν βρήκαμε ότι ένα γονίδιο, το οποίο μπορεί να ανοιχνευτεί στο σώμα, στο γονιδίο με ενός ανθρώπου, ευθύνεται για τη δική μας κατάσταση, στην οικογένεια. Έτσι, τώρα έχω ενεργή νόσο. Η νόσος έχει κάνει μετάσταση στα οστά και στο σηκώτη. Κάνει χημειοθεραπεία και με παρακολουθεί η κυρία Λινάρδου. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά οικονομικά, δηλαδή για την δική μου την κατάσταση. Εγώ η ειρηνοδίκης είμαι. Σύζυγο δεν έχω, έχει αποβιώσει ο σύζυγός μου. Φαντάζεστε τώρα και γνωρίζετε, ας πούμε, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσω τα έξοδα μιας τόσο βαριάς αρρώστιας, η οποία θέλει ειδική διατροφή, φάρμακα, παρακολούθηση και πλέον δεν εμπιστεύουμε τις δημόσιες δομές. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι ανακάλυψα, χωρίς να το ξέρω και κλείνω, δεν θα κουράσω άλλο, ότι σε όλη αυτή την πορεία είχα κατάθλιψη. Το να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να περάσει καρκίνο χωρίς να έχει ψυχολογική υποστήριξη είναι λίγο αδύνατο. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου αδύναμο άνθρωπο. Πλην όμως, ναι, έχω κατάθλιψη, δεν το κατάλαβα, ζούσα με την κατάθλιψη για χρόνια. Τώρα, αν κάποιος, σαν και εμένα, θέλει να έχει πρόσβαση για ενδυνάμωση της ψυχολογικής κατάστασης σε δημόσια δομή, για ψυχιατρική, όχι ψυχολογική παρακολούθηση, δεν υπάρχει τέτοια πρόσβαση. Κανένας δεν πρέπει να πιστεύει ότι αφού ξεπεράσει τον καρκίνο, ο καρκινοπαθής, ο πρώην, είναι καλά. Δεν είναι καλά. Έχει πολλές επιπτώσεις στο να προσπαθήσει να επανενταχθεί σε κοινωνικό επίπεδο, σε επαγγελματικό κτλ. Πολλές επιπτώσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για το θάρρος με το οποίο μιλήσατε και κρατώ δύο επισημάνσεις ιδιαίτερα. Η πρώτη είναι ποια είναι, και εδώ θα ρωτούσα εσάς για να ενημερωθώ και εγώ λίγο καλύτερα. Τι πρωτόκολλα έχει σήμερα ΕΟΠΗ και ποια είναι η διαδικασία με την οποία συνταγογραφείτε γονιδιακή, όχι θεραπεία, γονιδιακό τεστ για να δούμε κατά το πόσο υπάρχει προδιάθεση και αν μετά και μετά πώς παίρνετε η απόφαση για προληπτική μαστεκτομή και σε ποιον είναι τελικά αυτή η απόφαση. Κύριε Πρόεδρε, να πω εγώ βασικά, γιατί δεν σας το είπα, ότι έκανε και η μικρή μου αδελφή το τεστ, το γονιδιακό έλεγχο, το check του, την παρόλωση της γιατρού, βρέθηκε θετική και τώρα πρέπει να κάνει προφυλακτική μαστεκτομή. Και όχι μόνο δεν την... και αποκατάσταση φυσικά. Και όχι μόνο δεν την κάνει η διόδια, αυτό το συζητάμε. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Και ευχαριστώ που το επισημάνατε, γιατί δεν το γνώριζα αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί όλος σκοπός αυτός είναι ακριβώς ότι κάνουμε κάτι προληπτικά, διότι έχουμε πολλαπλάσιες πιθανότητες να αρρωστήσουμε, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή. Και αυτή είναι και η τεράστια ανακάλυψη της αποτύπωσης του γονιδιώματος και των συσχετισμών που γίνονται. Και έτσι. Μου λέτε ότι δεν καλύπτεται αυτό από κανέναν αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό λοιπόν, παλιά, εδώ και περίπου μια δεκαετία, ξέρουμε για τα δύο γονίδια που ανέφερε και η κυρία Μελαπόλα, τα Μπράκα 1 και 2, τα γονίδια της Αντζελίνας Τζολί. Ναι. Μια επώνυμη που βγήκε, μίλησε και έτσι πολλές μάθαμε και πολλοί κόσμοι έμαθαν για το γονιδιακό έλεγχο. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτά τα γονίδια είναι μόνο το 40% του κληρονομικού καρκίνου. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, εκ των οποίων υπάρχουν τουλάχιστον 3-4. Που είμαστε σίγουροι ότι έχουν τον ίδιο ρόλο που έχουν και αυτά τα δύο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι νόμος του κράτους να καλύπτεται ο γονιδιακός έλεγχος για τα δύο γονίδια και να καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Ο έλεγχος. Ναι, ο έλεγχος. Τεστ. Το τεστ, το οποίο είναι αρκετά ακριβό. Έτσι, είναι γύρω στα 800.000 ευρώ. Μόνο για τα δύο γονίδια, ναι. Μερικά ένα, μερικά δύο. Ναι. Και ακόμα είναι στα χαρτιά. Δεν έχει εφαρμοστεί. Πρακτικά, ακούστηκε κάπου το καλοκαίρι ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται
Στείλαμε κάποιες ασθενείς να κάνουν τον έλεγχο και δεν έχουν πάρει ποτέ πίσω αποζημίωση ακόμα. Άρα δεν δουλεύει ακόμα το σύστημα καλά. Αλλά εγώ πάμε στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο όμως που είναι και το πολύ ακριβό είναι εάν τώρα διαπιστωθεί ότι έχει το γονίδιο και πάρθει απόφαση για προφυλακτική μαστεκτομή, αν αυτό δεν καλύπτεται. Όχι, να σας πω ότι η προφυλακτική μαστεκτομή, εκτός από τις υγιείς φορείς που δεν καλύπτεται, το πρόβλημα είναι σε μια γυναίκα που έχει νοσήσει και η οποία έχει ένδειξη να κάνει προφυλακτική μαστεκτομή στον άλλο μαστό, για πολλούς λόγους. Ναι. Δεν καλύπτεται αυτό, ούτε από τον ΕΟΠΗ, ούτε από καμία ιδιωτική ασφάλεια. Και ναι. Φυσικά σε μια υγιή φορέα, όπως είναι η αδερφή της κυρίας Δελαπόρτα, η οποία είναι υγιής αυτή τη στιγμή και είναι φορέα του γονιδίου. Εσείς ως γιατρός, για να το καταλάβω αυτό, σε έναν... στην περίπτωση της αδερφής σας, κυρία Δελαπόρτα, όπου έχουμε δύο δεδομένα, έχουμε αποδεδειγμένο οικογενειακό ιστορικό, και έχουμε και το γονίδιο. Θα συστήνατε ανεπιφύλακτα προφυλακτική μαστεκτομή? Οφείλω να την συστήσω σαν μία από τις επιλογές. Ναι. Έτσι, γιατί είναι επιλογή. Υπάρχει η επιλογή της πολύ στενής ειδικής παρακολούθησης που κάνουμε σε αυτές τις γυναίκες, ναι, που είναι φορείς, μέχρι η σύσταση για την προφυλακτική μαστεκτομή. Αλλά πάντα είναι επιλογή και περνάει από μια διαδικασία συμβουλευτικής. Ναι. Δεν είναι μια, το γονιδιακό τεστ δεν είναι μια συνταγή, μια γενική αίματος που τη γράφει και πάει και την κάνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα γίνεται έτσι. Δεν υπάρχει διαδικασία ομάδας που κάνει γενετική συμβουλευτική. Το κάνουμε πάρα πολύ λίγοι, όπως ξέρετε κι εσείς, έτσι, σαν σύλλογος, κάνετε πολύ καλή γερή δουλειά. Αλλά δυστυχώς ο γονιδιακός έλεγχος δεν είναι μια γενική αίματος. Έχει τρομερές επιπτώσεις. Αν βρεθεί σε μια οικογένεια, έχουμε ηθική υποχρέωση και νομική κανονικά να ενημερώσουμε όλη την οικογένεια, έτσι, γιατί μπορεί να κάνουμε πράξεις πρόληψης πολύ νωρίς. Και φυσικά υπάρχει πάντα η επιλογή να μην κάνεις μαστεκτομή. Έτσι, να μπεις στενή παρακολούθηση. Εννοείται. Και το δεύτερο που είπατε, που θα ήθελα να ακούσω λίγο και τις απόψεις της δικές σας και το οποίο, στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, είναι στα θέματα ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης. Το οποίο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο, αυτό και αν είναι κεφάλαιο για το οποίο σπάνια μιλάμε στην ελληνική κοινωνία και φαντάζομαι ότι υπάρχει μεγάλη γνώση πια συσσωρευμένη για το τι δουλεύει και τι δουλεύει στο κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης σε περίπτωση που διαγνωστεί κάποιος. Αλλά μιλήστε μας λίγο για τη δουλειά που κάνετε. Εγώ είμαι με δύο ιδιότητες. Με τη θεσμική του Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού Αχαΐας και τους ασθενούς. Εγώ πορεύομαι 24 χρόνια με τρεις καρκίνους. Μαστεκτομή το 97, το 2003 λέμφο Μανώ Χότσκι και το 2000 τραχύλου και το 2019 λέμφο Μανώ Χότσκι μανδύα μεσοφαρακή. Συνυπάρχω με τους καρκίνους μου και συνυπάρχω και με το σύλλογο που εκπροσωπώ. Είμαι πρόεδρος 17 χρόνια. Ο σύλλογος υπάρχει στην Πάτρα 20 χρόνια. Ξεκίνησε σαν παράρτημα του Πανελληνίου Συλλόγου εδώ στην Αθήνα και το 2011 αυτονομηθήκαμε και γίναμε σύλλογος μόνοι μας. Αυτά που είπε και η κυρία Δελαπόρτα και η γιατρός που έχουμε κάνει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, την κυρία Λινάρδου και την ευχαριστώ πολύ γιατί είναι γυναίκες στην ογκολογία και ξέρετε είναι πολύ μεγάλο πράγμα να έχεις γυναίκες ογκολόγους. Κάνουμε το γονιδιακό έλεγχο σαν άλμα ζωής, σαν σύλλογος, με πολλές προφυλάξεις, με όλα αυτά που είπε η κυρία Δελαπόρτα, αλλά είναι λίγα. Δεν φτάνουν για όλο τον πληθυσμό. Είναι πολλά στην Αθήνα λόγω πληθυσμού, λιγότερα στην Πάτρα λόγω πληθυσμού, η Θεσσαλονίκη πάλι τα ίδια και όλη την Ελλάδα, σκεφτείτε και όλη την Ελλάδα να περιμένει από το άλμα ζωής που προσπαθούμε μια ΜΚΟ οργάνωση ασθενών να κάνουμε αυτά που πρέπει. Τώρα, όλα αυτά που είπε η κυρία Δελαπόρτα, εγώ τα έχω ζήσει και τα ζω
Και έχω και ένα μεγάλο φόβο, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε. Επειδή είμαι ευάλωτη ομάδα και επειδή είμαι μεγάλη, είμαι 66 χρονών, φοβάμαι μήπως διαλεχτώ όταν θα αρρωστήσω. Τώρα είμαι στη θεραπεία μου φυσικά, αλλά εάν πάθω ομιγέννη το COVID, φοβάμαι μήπως υπάρχει ένας πιο νέος άνθρωπος και εγώ και με διαλέξουν ότι εγώ πρέπει να κάτσω λίγο πιο πίσω επειδή έχω και επικείμενο νόσημα και δεν πάω. Έχω αυτό το μεγάλο φόβο που σας τον καταθέτω και... Να σας μιλήσω λίγο για το φόβο σας. Κάναμε ως κοινωνία μια τεράστια προσπάθεια να είμαστε μπροστά από αυτήν την νόσο η οποία συνέχεια μας ευνηδιάζει κατά κανόνα δυσάρεστα και όχι ευχάριστα. Το κάναμε για έναν βασικό λόγο, για να μην φτάσουμε ποτέ στο σημείο να πρέπει να κάνουμε επιλογές ως προς την περίθαλψη την οποία θα έχει ένας ασθενής στην Ελλάδα. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Στην Ιταλία δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το πρώτο κύμα του ιού και είδαν αυτήν την φρικιαστική, αυτό που λέγεται στον όρο της ιατρικής excess mortality, πρόσθετη θνησιμότητα, έγινε ακριβώς αυτό. Έγιναν συνειδητές επιλογές, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν οι γιατροί ότι είχαν λιγότερες πιθανότητες, μείνανε λίγο στην άκρη, δεν είχαν δηλαδή την περίθαλψη που θα έπρεπε, δεν μπήκαν σε εντατικές ποτέ. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα και δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Όσο και νομίζω ότι η δικιά σας ιστορία θα έχει τεράστια αξία να την ακούσει ένας νέος ο οποίος σήμερα θεωρεί ότι αυτή η ασθένεια δεν τον αφορά. Και πράγματι τον ίδιο μπορεί να μην τον αφορά, διότι και αν αρρωστήσει, θα αρρωστήσει πολύ, πολύ ήπια. Αλλά μέσα από την αλυσίδα της μετάδοσης μπορεί να φτάσει σε έναν άνθρωπο σαν και εσάς. Και αν μας ξέφυγε η αρρώστια, θα φτάναμε στην τραγική κατάσταση να πρέπει να κάνουμε τέτοιες επιλογές. Επειδή λοιπόν δεν ήθελα ποτέ να είμαι υπεύθυνος για μια τέτοια κατάσταση, γι' αυτό και πήραμε τα δραστικά μέτρα όταν τα πήραμε, γι' αυτό και παίρνουμε τώρα τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, τα οποία είναι πιο έξυπνα αυτή τη φορά, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε, κάνοντας ορισμένα βασικά πράγματα, να συνυπάρχουμε με τον ιό μέχρι που να βρούμε το εμβόλιο. Γι' αυτό ενισχύσαμε τις εντατικές μας. Πρέπει να σας πω ότι όταν πήγα στο Σωτηρία να εγγενιάσω την μονάδα την οποία χρηματοδότησε η Βουλή, εντυπωσιάστηκα, διότι φτιάξαμε στην ουσία ένα καινούργιο μικρό νοσοκομείο, φανταστείτε, σε 2 μήνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Προσλάβαμε και τον κόσμο με τις δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις οποίες τις αναγνωρίζω. Αλλά είμαστε πολύ πιο έτοιμοι τώρα, να μην χρειαστεί ποτέ να βάλουμε τέτοιες αποφάσεις. Και θα ήθελα πάρα πολύ οι ιστορίες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας να ακούγονται πιο έντονα, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πιο επιρρεπείς στο να κάνουμε επιπλοκές από αυτόν τον ιό και δεν αρκεί να προσέχετε εσείς. Αν η επιδημία ξεφύγει, τότε οι πιθανότητες εκ των πραγμάτων να κολλήσουν τον ιό άνθρωποι που δεν πρέπει με τίποτα να τον κολλήσουν, αυξάνονται. Οπότε εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για τη δουλειά που κάνετε. Ο μαστός και ο κάθε καρκίνος, έτσι, και ο κάθε καρκίνος πρέπει να αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένα κέντρα. Ναι. Να έχουν όλη την γάμα. Έτσι. Αυτό που είπατε πριν για τον ψυχολόγο, ο ψυχολόγος πρέπει να είναι μέρος μιας ομάδας. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Είναι, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να πάει μαζί. Δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Πρωθυπουργέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ψυχοκοινωνική στήριξη της γυναίκας που νοσεί είναι το βασικότερο. Εμείς μέσα στα προγράμματά μας έχουμε ένα πρόγραμμα Reach to Recovery, λέγεται, την απευθείας στήριξη ασθενής που έχει
έχει γίνει καλά μετά από 2 χρόνια της ασθένειάς της. Εκπαιδεύεται, ψυχοθεραπεύεται από ψυχολόγους του Άλματος Ζωής, που είναι δωρεάν όλα τα προγράμματα, και βγαίνει στο νοσοκομείο και βλέπει άλλη γυναίκα στο Μητροπόλιτα, στον Άγιο Σάββατο. Εσείς οι ίδιες θα ήσασταν οι καλύτερες. Εμείς, λοιπόν, θα παρήχατε τις καλύτερες. Αυτό κάνουμε. Πολύ πιο αποτελεσματικές, ίσως αυτό. Ακριβώς. Αυτό κάνουμε, λοιπόν, και βλέπουμε τη γυναίκα που νοσεί σήμερα, και η μισή της ίαση είναι η εικόνα μας. Εγώ είμαι καλά, είμαι εδώ, με βλέπεις. Ήμουν στο κρεβάτι που ήσουν και εσύ, και εγώ έχω 24 χρόνια με το μαστό. Α, τα άλλα δύο δεν βαριέστε. Ο καθένας μπορεί να τα πάθει. Και μιλάμε για το μαστό τώρα. Είναι αυτό πολύ βασικό μας πρόγραμμα που κάνουμε. Μέσα σε όλα, εκτός την πρόληψη και την εγκυρδιά μας. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι σε αυτό το σύλλογο και μπορώ να προσφέρω, και με κάνει και πιο δυνατή. Και με κάνει και πιο δυνατή να πορεύουμε και με το δικό μου, τους δικούς μου τους καρκίνους, και να βγαίνω έξω στην κοινωνία και να είμαι καλά. Και ξέρετε, μου επιτρέψτε, ο εθελοντισμός και αυτό που κάνετε στην Πάτρα, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους συλλόγους, που είναι πολλοί, όπως είπατε, και ευτυχώς, ο εθελοντισμός είναι ένα δείγμα πολιτισμού σε ένα κράτος στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό ακόμα δεν το έχουμε. Πιστεύουμε ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όλοι είναι μυστήριοι και πολλά. Μερικοί ήταν. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά. Ναι, αλλά είναι η μειοψηφία. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από τη μεγάλη μου προσωπικά τιμή να είμαι δίπλα σας και ανάμεσα σε κυρίες που έχουν αγωνιστεί. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού πέρυσι, τον Ιούλιο του 2019 ουσιαστικά, και είναι απίστευτο, διότι όλα μου τα χρόνια ήταν στο στίβο. Υπήρξα πρωταθλήτρια επί σειρά ετών, έχω τα ρεκόρ Ελλάδα στο μαραθώνιο, έχω πάει Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, βαλκανικούς, και ξαφνικά έχω πάει σε Σπάρτη που έχω γυρίσει το 2010 τρέχοντας 524 χιλιόμετρα, και ξαφνικά το 2019 έρχεται μια κεραμίδα και λέει: έχεις καρκίνο του μαστού. Μετά το πρώτο σοκ που το αντιλαμβάνομαι και λέω εγώ, δηλαδή το εγώ είναι κυρίως γιατί ήμουν πολύ αθλητική, δεν έπινα, προσέχα την ίδια τροφή και ξαφνικά, ναι, είμαι και εγώ λοιπόν. Και μάλιστα το άλμα ζωής το υποστήριζα και ήμουν πάντα δίπλα όλα αυτά τα χρόνια και πρέσβυρα και ξαφνικά. Μετά από περίπου μία εβδομάδα που άρχισα πια να το συνειδητοποιώ, είπα ότι εδώ θα αγωνιστώ όπως αγωνιζόμουν σε κάθε μαραθώνιο. Πραγματικά το είδα σαν τακτική μαραθωνίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει στην εκκίνηση με χαμόγελο, μπαίνει στην εκκίνηση πάρα πολύ αισιόδοξη, βλέποντας ένα πράγμα. Αυτό σας το καταθέτω, διότι έτσι είμαι και σαν άνθρωπος. Τον τερματισμό. Ο τερματισμός σήμαινε μόνο νίκη. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Πάντα έλεγα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Οπότε το ίδιο μετέφερα στην προσωπική μου εμπειρία, που ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε για να κάνουμε την επέμβαση, έγινε η επέμβαση. Μετά σιγά σιγά, μετά από ένα μήνα, έπρεπε να κάνω και χημειοθεραπείες. 16 χημειοθεραπείες, 32 αυτοεμβολίες, πήρα όλο το πακέτο. Ήταν απίστευτο, διότι αυτό όμως που θέλω πολύ να καταθέσω και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που νοσούν και περνάνε και τις χημειοθεραπείες, όπως τις πέρασα και εγώ, είναι ότι δεν σταμάτησα ποτέ να τρέχω. Η άσκηση ήταν για μένα το καλύτερο παυσίπονο. Θυμάμαι ότι τελείωνα την Παρασκευή το κόκκινο φάρμακο, που είναι το πιο σκληρό φάρμακο, το ξέρουμε δηλαδή πόσο πονάει και πόσο ράνει και τι κάνει. Την επόμενη μέρα το πρωί ήμουν στο στάδιο και έτρεχα. Έτρεχα αργά, έτρεχα γρήγορα, περπατούσα, δεν ξέρω τι τέμπο πήγαινα, όμως ήμουν εκεί και έτρεχα. Και θυμάμαι μάλιστα ότι τα χάπια που μου δίνανε και μετά από λίγο στο νοσοκομείο, άρχισα να τα σταματάω τα χάπια, τα παυσίπονα της επόμενης μέρας. Διότι αυτό που μου έκανε στο σώμα μου, στη διάθεσή μου, δηλαδή μου έφτιανε τη διάθεση πάρα πολύ το τρέξιμο, γιατί ούτως ή άλλως οι ενδορφίνες που παράγονται με το τρέξιμο αυτόματα είναι τα καλύτερα παυσίπονα. Διατηρήθηκα στα κιλά μου.
Δεν έχασα καθόλου την επαφή μου με τους δρομείς μου, τους αθλητές μου. Πήγαιναν στο στάδιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν τα περισσότερα χιλιόμετρα που είχα κάνει την επόμενη μέρα της χημειοθεραπείας, ήταν 18 χιλιόμετρα. Το θυμάμαι πολύ καλά που μάλιστα είπα, εντάξει, μαζέψου το σπίτι τώρα, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό είπα, ενώ μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα. Συνέχεια δεν σταμάτησα καθόλου να γυμνάζομαι, να τρέχω, να προσέχω, να χαμογελώ, να δίνω τα μηνύματά μου, μάλιστα ακόμα και από μέσα από το νοσοκομείο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έλεγα πάμε για την 6η, πάμε για την 7η, πάμε για την 8η, πάμε για την 16η. Γιατί ήξερα ότι αυτό, μάλιστα σε ένα post μου, ήταν απίστευτο διότι είχα πει είναι ο καρκίνος που με σκοτώσει, είναι η λέξη καρκίνος που με θα με σκοτώσει ή ο ίδιος ο καρκίνος. Είναι αυτό που είχες μέσα πίσω σου όταν άκουσες τη λέξη. Και τελικά τώρα είναι μια χαρά, έχουν τελειώσει όλα, ούτως ή άλλως. Ναι, και τερμάτισα νικήτρια και συνεχίζω και μάλιστα τώρα 10 Νοεμβρίου, ένα χρόνο μετά, μια και έχουμε και το virtual του Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τρέξω τη διαδρομή, ήταν 42 χιλιόμετρων, 195 μέτρων, αυτή τη διαδρομή, για να δώσω και ένα ισχυρό μήνυμα ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, ναι, τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Το ανθρώπινο σώμα το έχουμε όλοι, την ψυχή την έχουμε όλοι. Ναι, και θα τρέξω τη διαδρομή τα 42 χιλιόμετρα, είναι ανήμερα το γενεθλίο μου, ένα χρόνο μετά, διότι πέρυσι ήταν ο αυθεντικός μαραθώνιος στις 10 Νοεμβρίου και έκανε χημειοθεραπεία για την ημέρα. Οπότε φετός θα μπω πολύ δυνατά για να το βγάλω, έστω και στο virtual μαραθώνιο. Να ακούσα και, από εσάς. Έχω σκεφτεί τόση ώρα που μου είναι υπόλοιπες τόσα πράγματα να πω. Αρχικά να ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και για το χρόνο που. Σε οποιονδήποτε θα το έλεγα αυτό που διαθέτει χρόνο για να σε ακούσει. Πόσο μάλλον με τη δική σας ιδιότητα και εν μέσω κορονοϊού και όλων αυτών των κοσμοϊστορικών γεγονότων που συμβαίνουν τώρα. Εγώ λοιπόν διαγνώστηκα στα 40 μου, τώρα είμαι 44,5. Και το παράδοξο ήταν ότι από τα 30 μου έκανα κάθε χρόνο μαστογραφία, λόγω του ότι είχα πυκνόμαστο. Και είχα διάφορες κύστης, μου είχαν συστήσει να κάνω κάτι χρονομαστογραφία και την έκανα, είναι πάρα πολύ τυπική σε αυτό. Όμως το λάθος που θεωρώ ότι εγώ έκανα ήταν ότι ενδιάμεσα έμεινα ήσυχη ότι έκανα χρονομαστογραφία μου, είμαι εντάξει. Δεν έκανα ψηλάφιση συχνά. Στο ενδιάμεσο διάστημα λοιπόν του ενός έτους και ενώ προσπαθούσα με τον σύντροφό μου να κάνουμε παιδί, μου συνέστησε ο γυναικολόγος μου να πάω να κάνω και μια μαστογραφία. Πήγα την έκανα και όντως τότε βρέθηκε. Ναι. Βρέθηκε το καρκίνος, που ποτέ δεν τον έλεγαν και καρκίνο βέβαια, τον έλεγαν νεοεξεργασία, νεοπλασία και τελικά. Πείτε μου, έχω καρκίνο. Γιατί είναι η λέξη αυτή που κάνει λίγο τζις. Και εγώ όλο το πακέτο, μαστεκτομή και λεμφαδένες. Ήταν θέμα ημερών που είχε πάει στις λεμφαδένες, δεν το είχαν βρει στις εξετάσεις. Με 16 χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και μετά ορμονοθεραπεία, την οποία κάνω τώρα και είναι για 10 χρόνια. Αυτό στο οποίο ήθελα να εστιάσω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το ψυχολογικό, αυτό που είπε η κυρία Δελαπόρτα, ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος περνάει καρκίνο και δεν έχει ψυχολογικά θέματα, ψυχιατρικά θέματα θα έλεγα. Και το πρώτο πράγμα που μου είχαν προτείνει και από το νοσοκομείο σε ιδιωτικό που είχα πάει ήταν ότι πρέπει να δω ψυχίατρο, να κάνω ψυχοθεραπεία για όσο διάστημα και όντως το έκανα ιδιωτικά και αυτό με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ. Το δεύτερο όμως που ήθελα να πω είναι το εισμή μετά πιο πολύ. Γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό το ξεπερνάμε, θεωρούμε ότι θα βρεθούμε στην πρωτύτερη κατάστασή μας, το οποίο αυτό δεν συμβαίνει, λόγω του ότι ο καρκίνος είναι μια χρόνια ασθένεια και δυστυχώς σου αφήνει πολλά κατάλοιπα και ψυχολογικά και σωματικά. Και το πώς καλούμαστε να ξαναμπούμε στην κοινωνία, να ξαναβούμε στην εργασία, τα προβλήματα τα οποία εκεί αντιμετωπίζουμε, τα οποία από την προσωπική μου εμπειρία είναι πολλά, γιατί υπάρχει ένας άτυπος ρατσισμός, θα έλεγα, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει κάποια χρόνια ασθένεια
θεωρώντας ότι δεν είναι τόσο παραγωγική, ότι... Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και διακρίσεις που να είναι κάτω από το ραντάρ. Όχι όλοι οι εργοδότες θα είναι οι καλύτεροι κατά ανάγκη, φαντάζομαι. Θα επιστρέψει στην εργασία μου, γιατί δούλευα σε μια πολυεθνική εταιρεία, τέλος πάντων, που ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική σε μένα. Ήταν ότι μην κάνεις εσύ τώρα αυτό, γιατί δεν μπορείς να μην κουράζεσαι, δεν πειράζει. Δηλαδή, σε κάνουν, ενώ εσύ προσπαθείς να ενταχθείς ξανά, να νιώθεις πιο έντονα τη διαφορετικότητα και να νιώθεις ανασφαλής αν μπορείς, δεν μπορείς. Και αυτό είναι το πρόβλημα κυρίως εγώ που αντιμετωπίζω στο μετά. Είναι ότι επειδή έχω μόνιμο λεμφίδημα στο χέρι από την αφαίρεση λεμφαδένων, η προσπάθεια η οποία θα πρέπει να κάνω για να φέρω εις πέρας κάτι που για έναν υγιή άνθρωπο είναι το τίποτα, για μένα είναι 50-60% παραπάνω, ας πούμε. Νιώθω ότι έχουν περιοριστεί πολύ τα πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω και νιώθω πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ ψυχική διάθεση για να είμαι παραγωγική. Το σώμα μου κάπου με σταματάει και αυτό μου προκαλεί φοβερή στεναχώρια. Αυτά. Για να σας πω, δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν με κάποιον τρόπο οι εργοδότες να έχουν κάποιο κίνητρο για να επιλέξουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει κάποια χρόνια ασθένεια και να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες εργασιακά στο μετά. Γιατί είναι και η εργασιοθεραπεία η οποία βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχολογία του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάσταση που επισημαίνεις, γιατί δεν... Δεν την είχα υπόψη μου. Να πω και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την είμαστε μας έτσι όλοι εδώ. Δεν ξέρω, εγώ αρρώστησα, νόσησα στα 33. Το οποίο ναι, μπορεί να ακούγεται πολύ κακό λόγω του νεαρού της ηλικίας. Νομίζω ήμουν από τα πιο μικρά μέλη τότε όταν είχα νοσήσει στο νοσοκομείο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι αυτό αυτομάτως με βοήθησε κιόλας, γιατί είχα και πολλά περισσότερα πράγματα να περιμένω. Παρότι δεν ήταν πολύ αισιόδοξα τα πράγματα όταν νόσησα, γιατί έκανα και εγώ κανονικά μαστεκτομή, ήταν οι λεμφαδένες, αφαιρέθηκαν νούμερο 25, αν πάνε καλά. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί θέλοντας τώρα να με κάνουν να νιώσω καλά, θέλοντας να με βοηθήσουν να με στηρίξουν, μου λέγανε σε μικρή ακόμα, θα τελειώσει όλη η ιστορία, μετά θα σε μια χαρά, νιώτα, θα κάνεις τα παιδάκια σου, δεν θα έχεις πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν πολύ μεγάλη κινητήρια δύναμη. Και επειδή πάντα έτσι είχα πολύ καλή διάθεση και όρεξη για τη ζωή. Είχα φοβερή στήριξη και από την οικογένεια και από το νοσοκομείο και ψυχολογική, αλλά και από τους ίδιους τους γιατρούς, πέρα από τον ψυχολόγο που είχε και το νοσοκομείο. Και η αλήθεια είναι ότι όλα πραγματικά πήγα πάρα πολύ καλά. Έχουν περάσει 9 χρόνια. Έχουμε ένα παιδάκι 3 χρονών, το οποίο ήρθε μετά την νόσο, ευχαριστώ. Άγχος, ανασφάλεια υπάρχει, εννοείται πάντα. Αλλά όπως λέγαμε και πριν, είναι τόσο άλλα τα πράγματα και τόσο πλέον οι κίνδυνοι που υπάρχουν εκεί έξω, που δεν είναι μόνο ο καρκίνος. Αυτό που έχω να πω για τον καρκίνο, σαν καρκίνος, είναι ότι το μόνο που με στεναχωρεί είναι η φοβία του κόσμου να μιλήσει γι' αυτό. Είναι η φοβία του κόσμου να ξεστομίσει αυτή τη λέξη. Και από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό τουλάχιστον σε μένα που δούλεψε ήταν η αισιοδοξία. Δηλαδή, έχω όρεξη να κάνω πράγματα, θα τα κάνω. Με τη δουλειά δεν είχα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά στα οποία συνεργαζόμασταν τότε με αντιμετώπιζαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το προσπάθησα και εγώ βέβαια, δηλαδή μετά από κάθε χημειοθεραπεία, καθόμουν 2-3 μέρες, κατευθείαν πήγαινε για δουλειά. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό ήταν η στήριξη. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι θετικές ιστορίες και σίγουρα εμπειρικά φαντάζομαι το βλέπετε συνέχεια. Η διάθεση, αυτό που λέμε ψυχολογία, που δεν είναι απλά ψυχολογία, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο, φαντάζομαι παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε και με την παραδοχή ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες ή δεν επηρεάζονται ψυχικά με τον ίδιο, ναι. με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια κουβέντα να λες, να είσαι δυνατή, να είσαι αισιόδοξη. Ωραία το λες, αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με το φόβο του θανάτου. Είναι ο τρομερότερος φόβος του ανθρώπου. Από την άλλη βέβαια, αυτό είναι το αρνητικό, από την άλλη το θετικό, και συγγνώμη που διέκοψα κιόλας,
είναι ότι έχεις αποκτάς επίγνωση της ύπαρξής σου, οπότε αν το πας λίγο βαθύτερα, ξέρεις ότι ο μόνος ικανός και εφικτός χρόνος για να ζήσεις, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά νομίζω αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους, είναι το τώρα. Αυτό είναι μια, μεγάλη, είναι μια μεγάλη κουβέντα και ένα μάθημα βέβαια. Ναι. Πάντα σε όσους θεωρούν ότι όλα στη ζωή είναι δεδομένα και βέβαια πάσχουν και από την, δυστυχώς από αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά, που είναι η αδικαιολόγητη γκρίνια, την οποία προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ για μικρά πράγματα, όταν κανείς χάνει την αίσθηση του τι είναι τελικά σημαντικό στη ζωή και κάθε φορά λέμε συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό και λέμε πω 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 και μετά από μια τα ξεχνάμε όλα και ξαναρχίζουμε να γκρινιάζουμε. Οπότε ευχαριστώ που το είπατε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μας και εσείς. Γεια σας, λέγομαι Μαρία Κρητικού, έρχομαι από τη Ρώμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μας τιμή. Νόσησα κι εγώ ήμουν από τις τυχερές, γιατί είχα μπει πολύ νωρίς στην πρόληψη. Παρόλο που είμαι 57 ετών τώρα, εγώ μπήκα στην πρόληψη από τα 28 μου. Είχε νοσήσει η μητέρα μου τότε, ήταν στον Άγιο Σάββα. Δεν ξέρω πώς έγινε τότε, υπήρχε κάποιος γιατρός εκεί, μας έκανε κάποιες αιματολογικές, μιλάμε για το 94 τώρα, 95. Και μας φώναξε τις δύο κόρες εκεί και μας είπε ότι εμένα προσωπικά μου είπε ότι εσύ πρέπει να προσέχεις, γιατί στο μέλλον θα νοσήσεις. Ήταν ξεχασμένο, περάσαν τα χρόνια και το 2013 από ένα τυχαίο έβριμα στο πνεύμονα βρήκα πρόβλημα στο μαστό. Οπότε, επειδή πάντα έκανα τους ελέγχους μου, πάντα και τα γυναικολογικά και το μαστό και το πνεύμονα, είχα μπει σε αυτό το τρυπάκι από πολύ νωρίς, γιατί η οικογένειά μου έχει πολύ καρκίνο. Πολύ πράγματα. Από πάτρεας, από πνεύμονα, από μαστούς, όλα τα έχουμε. Και έτσι, από αυτό το τυχαίο έβριμα, ξεκίνησε ο Γολγοθάς με το μαστό. Το 13 έκανα κάποια χειρουργία, τη γλίτωσα το 13. Το 14 ξανά έκανα κι άλλα χειρουργία, ογκεκτομές, ξέρετε όλοι στην. Το 14 δεν τη γλίτωσα. Μου ήρθε ο πρώτος καρκίνος. Είχα μπει ήδη στα άτομα υψηλού κινδύνου από τις αρχές του 2013. Το Σεπτέμβριο του 2014 νόσησα και μετά ξεκίνησα έναν αγώνα το να πηγαίνω σε ψυχολόγο για να καταλάβω ότι πρέπει να κάνω μαστεκτομή. Είχα μπει πλέον στο τρυπάκι ότι πρέπει να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν αυτό που θα μπορούσε να με σώσει στο μέλλον. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία το 15, 1η Μαρτίου του 15. Έκανα διπλή μαστεκτομή, εκ του ασφαλούς αριστερή μαστεκτομή δεν είχα καρκίνο, είχα στο δεξί και βεβαίως σε 20 μέρες ήρθε η δεύτερη, ο δεύτερος κεραυνός στο κεφάλι μου, ότι νοσώ και στον άλλο μισθό και μάλιστα έχω δύο όγκους κοντά στο μεσοθωράκιο και εκεί ήμουν στο τρίτο στάδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήμουν τυχερή στην ατυχία μου. Αυτή η μαστεκτομή που έκανα ενώ δεν είχα κάτι, ενώ δεν το είχε πιάσει κάποια μαστογραφία ή ένας μαγνήτης μαστό, δεν είχε πιάσει τον καρκίνο, τον βρήκε βιοψία. Και έτσι ξεκίνησε ο Γολγοθάς των χημειοθεραπεών. Μπήκα βέβαια, έκανα και λεμφεδανικό καθαρισμό και από εδώ. Και ξεκίνησε ο Γολγοθάς, χημειοθεραπείες, χερσέπτιν και ορμονοθεραπεία που τα ξέρουμε όλες. Τώρα, γιατί τα είπα όλα αυτά. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αν δεν ήμουν στην πρόληψη, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ να μιλάω. Είναι 100% σίγουρο για μένα. Το έχω συζητήσει με τους γιατρούς μου.
το έχουμε δει, ήμουνα στο τρίτο στάδιο, δεν θα προλάβαινα τίποτα. Το ταξίδι του καρκίνου τώρα, για μένα ήταν πολύ ωραίο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Όταν είχα τα κάτω μου, ήμουνα μόνη μου, δεν ήθελα κανέναν. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Όταν όμως ήμουνα καλά, έκανα το ίδιο που έκανε το κορίτσι μου από εδώ. Εσύ έτρεχες, εγώ περπάταγα. Συνήθως περπάταγα 5 παρατέταρτο το πρωί. Έβγαινα 5 παρατέταρτο το πρωί, ναι, μαζί με μία άλλη φίλη μου, καραφλές και οι δύο. Περπατούσαμε στον δρόμο, τρομάζανε τα παιδιά που βγαίνανε από τα μπαρ και μας βλέπανε. Είχαμε τα κωμικά μας, περνάγαμε πάρα πολύ. Τώρα τέτοιο πρόβλημα. Ναι, ναι, δεν έχουμε. Τώρα τέτοιο πρόβλημα. Δεν εμπάζει τώρα. Πραγματικά το έζησα και δεν λέω ότι ήταν εύκολο. Ήταν πανδύσκολο αυτό το ταξίδι. Αλλά επειδή είμαι και πεισματάρα πολύ στη ζωή μου, από μικρή, είπα ότι ναι, είναι δύσκολα. Πεθαίνω καθημερινά, πονάω, χειρουργία πολλά, χημοθεραπείες πολλές. Αλλά τι πρέπει να κάνω για να είμαι εγώ καλά? Ναι, το περπάτημα, αλλά ταξίδι. Έκανα ταξίδια. Στη ζωή μου δεν είχα κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. Είχα πάει 1-2 φορές για δουλειά. Όταν θυμάμαι σε μία χημειοθεραπεία, όταν τελείωσα, πήγα στον γιατρό μου και του λέω: σε 3 μέρες φεύγω. Λέω: πας. Λέω: πας στις Άλπες. Δεν την παρακάνεις. Δεν πρέπει. Του λέω: εγώ θα φύγω. Θα πάω στο Σαμονί Μονπλάν, στο ψηλότερο σημείο της Ευρώπης, για να φωνάξω. Για να φωνάξω ότι είμαι καλά. Και το έκανα. Με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ήμουνα πριν 3 μέρες χημοθεραπεία, το έκανα όμως. Πήγα παντού. Και στο Κόσοβο έφτασα. Τόσο. Πραγματικά. Κάθε 2 μήνες με έπιανε μία τρέλα να θέλω να φεύγω. Και το έκανα. Αφού πια έκανα ό,τι έκανα, άρχισα και γκρίνιαζα γιατί ο κόσμος να περνάει αυτά που περνάει, γιατί να βρίσκει τοίχο ενώ πρέπει να πάει. Εμείς είμαστε και από τα νησιά, οπότε αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα στο θέμα των γιατρών. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει Αθήνα, εγώ πρέπει να φύγω Αθήνα, και μου σφηνώθηκε η ιδέα του συλλόγου. Πεισματάρω πάλι, το καταφέρνω, γίνεται η ίδρυψη του συλλόγου. Αυτή ήταν εμένα η ψυχοθεραπεία μου, κορίτσια. Εάν δεν είχα το σύλλογο, συγγνώμη, αλλά είχα κατάθλιψη, έπαθα η νομιαλγία που κατάθλιψε. Αυτό άνοσο, το ξέρετε, εσείς γιατρέ μου το ξέρετε. Η οποία η νομιαλγία δεκαπλασιάζει τον πόνο. Τέλος πάντων, για μένα ήταν μια ψυχοθεραπεία που το ξεκίνησα το 17. Έχουμε κάνει ψυχολογική στήριξη ο σύλλογος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 90 ασθενείς και φροντιστές, γιατί για μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο φροντιστής. Ο ασθενής το μόνο που σκέφτεται είναι ο εαυτός του, και εγώ τον εαυτό μου σκεφτόμουν την ασθένειά μου και το πώς θα γίνω καλά, ενώ ο φροντιστής έχει να σκεφτεί τα οικονομικά, το να σε πάει στο γιατρό, το να σου γράψει τα φάρμακα, το να τρέξει να κλείσει τις εξετάσεις σου, να δεχθεί όλα τα νεύρα που έχεις εσύ, να του τα ξεσπάσεις πάνω του, γιατί ωραία τα λέμε ότι είμαστε καλά στον καρκίνο, αλλά ξέρουμε όλες ότι έχουμε τόσα πολλά νεύρα και ξεθυμένουμε στους πιο αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη και όχι εμείς, κορίτσια. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί όταν μου γίνονται όλα τα χατήρια, ενώ αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά περνάνε γολγοθά. Και το κατάλαβα μετά, όταν έγινα καλά, ότι τελικά ο φροντιστής νοσεί περισσότερο από τον ασθενή. Οπότε ο σύλλογός μας έκανε μια δράση, η οποία στηρίζεται
από εθελοντές και από χορηγούς του νησιού μας. Και βλέπουμε, έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 90 άτομα και στηρίζουμε ψυχολογικά. Αυτή είναι η περιπέτειά μου, με τις δυσκολίες της και με τις ευκολίες της. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαρά μου που άκουσα όλα αυτά. Εγώ νόσησα πέρσι τον Νοέμβριο, διαγνώστηκα. Έκανα χημειοθεραπεία. Μετά έκανα μερική μαστεκτομή. Ακτινοβολία. Τώρα είμαι σε νοσοθεραπεία. Έχουμε όλο το πακέτο. Εμένα ήταν καρκίνος εν όψη κορονοϊού. Αυτό ήταν, δεν κατάλαβα το βιβλίο, καρκίνος εν όψη κορονοϊού εγώ. Γιατί δεν είχα την αγκαλιά, δεν μπορούσα να βγούμε και πολύ έξω, γιατί είχαμε αυτό το μηνυμά. Οπότε για μένα, εγώ δεν είμαι με το αθλήματο, οι ντουλάπε, τα ντουλάπια, όλα ήταν και πάντα γενική. Αφού μου λέει η αδερφή μου, θα κάνει ένα σιντά λευκά, να πέσει λίγο, γιατί μα έχει ταράξει. Είναι μεγάλη. Ακόμα καρκίνο και φοβόμαστε. Όπως όλες τις κυρίες που γνώρισα και επειδή μου αρέσει να μιλάω και να το λέω δυνατά, γιατί αυτό κατάλαβα, δεν μιλάμε, λέω μη φοβάσαι. Μέσα από όπως αλλιώς αν δεν μπορείς λέξη καρκίνος, δεν είναι τίποτα τελικά. Νομίζω ότι όλες οι προηγούμενες κυρίες καλύψαν τα πάντα. Εγώ, όπως το βίωσα ιδιωτικό, αλλά όσες φορές ήρθα σε επαφή με το δημόσιο και μέσω άλλων ανθρώπων από τα social media που μου στέλνουν μηνύματα και λέμε καθένας πρόσεξε και αυτό, πρόσεξε και εκείνο, εγώ τότε είχα δοκιμάσει εκείνο το λάδι και τα μαλλιά για παράδειγμα, γιατί είμαστε και ολοπαθείς γυναίκες. Λείπει μάλλον από το δημόσιο το πιο γρήγορο. Δηλαδή, εγώ την βιοψία μου την πήρα μέσα σε 15 μέρες και έχω κυρία που κάνει 40 μέρες να πάρει την βιοψία. Και λέω, δηλαδή, εγώ διαγνώστηκα με ταρχή και γρήγορο επιθετικό καρκίνο και ο γιατρός μου είπε: πρέπει να ξεκινήσουμε χθες τις χημειοθεραπείες σου. Εκείνη δηλαδή σε 40 μέρες αν έχει τούτη με εμένα, τι θα κάνει. Όπως και επίσης, αν δούμε σε θέματα όπως εγώ πρέπει να κάνω λήψη οαρίων λόγω γονιμότητας για να είμαι προφυλαγμένη μετέπειτα και η Επιτροπή δεν μπορούσε να με δεχτεί μέσα στο επόμενο μήνα. Οπότε τα πλήρωσα. Άρα νομίζω καθυστερούμε στο δημόσιο. Κάτι που το οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι σε αυτά τα πράγματα που είναι ζωτικά για εμάς τους ασθενείς. Και όσο έχω ενημερωθεί από άλλες κυρίες, εμείς με τον καρκίνο σωστήρα σου έχουμε κάνει και πιο πολλές νομίζω λεφαδένες έχουμε αφαιρέσει. Οπότε καθιστά το χέρι μας, νομίζω ότι έχουμε περιγράψει πριν ότι προσέχουμε για όλη μας τη ζωή, για να πάμε λεφίδημα. Άρα έχω μια αναπηρία. Και εγώ με τη χαρή κάνω μια δουλειά που είναι γραφείο, που μπορώ να ξεκουραστώ κάποιες ώρες. Και έχουν κυρίες οι οποίες δουλεύουν και ξεκουρούν τα χέρια τους. Γιατί να μην έχουν επίδομα, έτσι, βοήθεια για όλη τη ζωή, γιατί ίσως μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν και δουλειά από ό,τι υποθέτω. Θίξατε ένα μεγάλο θέμα που αφορά την ταχύτητα πρόσβασης στον καρκίνο, κάθε μέρα μετράει. Έχουν γίνει προσπάθειες, αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα και το πώς λειτουργούν τα ογκολογικά μας νοσοκομεία και το πού γίνονται οι χημειοθεραπείες και αν πρέπει να έχουμε, με έχει απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση αν πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπείες δίπλα σε ασθενείς τελικού σταδίου, διότι έχουμε και τέτοια θέματα. Καλά, υπάρχει και το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της παρηγορητικής ιατρικής. Ο καρκίνος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Σήμερα καλύψαμε ένα μικρό αλλά σημαντικό υποσύνολο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έμαθα πολλά πράγματα από αυτήν την συζήτηση και μου δώσατε πολλά ερεθίσματα να δώσω έμφαση και σε πτυχές που δεν απέδιδε τόσο μεγάλη σημασία. Κρατάω πάντα την αισιοδοξία της γνώσης και της επιστήμης, ότι όσο ξέρουμε περισσότερα και όσο εκπαιδευόμαστε, τόσο θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί να αντιμετωπίσουμε την νόσο. Κρατώ την τεράστια σημασία στην πρόληψη, η οποία ξεκινάει μέσα από την αντιμετώπιση του φόβου. Διότι ο άλλος, όταν του δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει μαστογραφία και δεν την κάνει γιατί κάπου φοβάται. Αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι δυστυχώς ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ αυτού που φοβάται, αν ομιγέννητο έχει ένα πρόβλημα. Και κρατώ ως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε, την όλη ψυχολογική διάσταση, η οποία νομίζω ότι βγαίνει στην επιφάνεια μόνο μέσα από τέτοιες συζητήσεις, διότι καταλαβαίνω ότι και η δουλειά συχνά των ογκολόγων είναι πολύ σκληρή και βλέπουν την αντιμετώπιση, την ιατρική αντιμετώπιση του,
του προβλήματος εκείνη τη στιγμή μπορεί να σκούνε, ναι, δεν βαριέσαι, πάρε και αυτά τα φάρμακα. Αν έλυσα το πρόβλημα που είναι, αντιμετώπισα τον κορκίνο, μετά τα υπόλοιπα δεν κάπου είναι. Βλέποντας το μείζον, ξεχνούν όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όμως μπορεί να είναι, μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά. Και βέβαια και τη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει η ώρα όπου οι διαγνώσεις θα γίνονται μέσα από big data και κάποιος αλγόριθμος, όσο και αν μας ακούγεται παράξενο, μπορεί να είναι καλύτερος στο να βλέπει μια μαστογραφία και να βλέπει πράγματα τα οποία μπορεί να έχει και ένα πολύ έμπειρο μάτι να μην έχει δει, γιατί πολύ απλά θα έχει δει εκατομμύρια εκατομμυρίων και θα μπορεί να κάνει διαγνώσεις με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα έρθει και η ώρα, νομίζω ότι έρχεται ήδη, αλλά αυτό δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τη ματιά ενός συστήματος υγείας, ενός γιατρού και βέβαια την ανάγκη να έχουν όλοι πρόσβαση σε ποιότητα περίθαλψης, ασχέτως αν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ιδιωτική περίθαλψη ή αν όπως πιο πολύ εξαρτώνται από το εθνικό σύστημα υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να έρθετε. Ήταν πολύ διαφωτιστική η κουβέντα και πολύ όμορφη και πολύ ανθρώπινη και ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία τη μεθαύριο που είναι Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Μαστού να ακουστούν οι δικές σας ιστορίες κυρίως. Αυτές είναι που έχουν τη μεγάλη δύναμη και να ξέρετε ότι κάθε ιστορία που λέτε, τη στιγμή που έχετε το θάρρος να βγείτε, να μιλήσετε, να δραστηριοποιηθείτε, ξέρετε ότι το ξέρετε, ότι σώζετε ζωές. Κάποιες κυρίες θα πείσετε να κάνουν το σωστό. Θα σου έρθω για προπόνηση.